Αγαπητέ Χρήστο, αγαπητοί συνάδελφοι, μετά από ένα διάλειμμα για καφέ πάλι κοντά σας και με ένα θέμα διαφορετικό. Ένα θέμα το οποίο δεν είναι στο φως πια, γιατί η ινσουλίνη πριν μερικά χρόνια ήταν μονόδρομος για τη ρύθμιση των διαβητικών μας ασθενών, μετά από τη μετφορμίνη και ίσως τις σουλφονουρίες. Σήμερα έχουμε πολλές θεραπευτικές επιλογές που έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον μας και συχνά τις προσθέτουμε πολύ πιο γρήγορα από την ινσουλίνη. Παρ' όλα αυτά, η ινσουλίνη, ειδικά η βασική, εξακολουθεί να έχει έναν σημαντικό ρόλο στη σύγχρονη διαχείριση του ασθενούς και αυτό θα προσπαθήσω να συζητήσω μαζί σας τα λεπτά που ακολουθούν. Είναι γνωστό ότι η παρουσίαση είναι στα πλαίσια δορυφορικού συμποσίου της εταιρείας Sanofi, που είχε επίσης την ευγενή καλοσύνη και διακριτικότητα να μην ελέγξει το τι θα πω. Ξεκινώντας από την ουσία ίσως του θέματος, πριν πάμε στα επιμέρους συστατικά της ινσουλοθεραπείας σήμερα και μιλώντας για την ινσουλοθεραπεία του διαβήτη τύπου 2, θα σας πάω μερικά χρόνια πίσω, το 2004, που είχε γίνει μια καταγραφή που έλεγε ότι ο ασθενής όταν ξεκινάει ινσουλίνη έχει περάσει πάνω από 10 χρόνια αρρύθμιστος, με γλυκοζωμένη πάνω από 7 και 5 χρόνια πολύ αρρύθμιστος. Βέβαια, η έναρξη ινσουλίνης τότε ήταν συνώνυμη με τη ρύθμιση, γιατί πολύ απλά δεν είχαμε άλλα θεραπευτικά μέσα. Και η ιστορία ή ο ισχυρισμός μας ήταν ακριβώς το ότι είναι ενέσιμη η θεραπεία, εμποδίζει τον γιατρό να προχωρήσει παραπέρα και ο ασθενής έτσι παραμένει για πολλά χρόνια αρρύθμιστος. Πράγμα που ίσως δεν είναι απόλυτα αληθές, γιατί ακόμα και τη σύγχρονη εποχή, με τα πάρα πολλά φάρμακα που έχουμε στη διάθεσή μας, η κλινική αδράνεια των γιατρών συχνά αφήνει τους ασθενείς σε υψηλά νούμερα, χωρίς να είναι υποχρεωτικό να είναι η ινσουλίνη το επόμενο βήμα. Και βέβαια, πραγματικά, πολλοί άνθρωποι έχουν μια κακή αντίδραση, η οποία βέβαια συχνά είναι ο τρόπος που μεταφέρουμε εμείς οι γιατροί την πληροφορία της ινσουλίνης, και συχνά ο ασθενής αισθάνεται ότι είναι μεταξύ σκύλας και χάριβδης, μεταξύ της κακής ρύθμισης και ό,τι αυτό σημαίνει, και της ανάγκης για μια θεραπεία η οποία δεν είναι ευχάριστη στην καθημερινότητά της. Παρ' όλα αυτά, μέχρι χτες τουλάχιστον, η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, σε αρμονία με τις περισσότερες εταιρείες στον κόσμο, έλεγε ότι η ινσουλίνη είναι υποχρεωτική όταν δεν μπορείτε πια να επιτύχετε το στόχο, με ό,τι άλλο και αν χρησιμοποιήσετε. Είναι υποχρεωτική, συσσαγωγικά πάντα, όταν η γλυκοζηλωμένη κατά τη διάγνωση της νόσου είναι υψηλή. Η διαβητολογική εταιρεία λέει 10, άλλες εταιρείες λένε 9, άλλες εταιρείες λένε 10, 11. Και ειδικά όταν ο ασθενής έχει συμπτώματα. Είναι καταβολικός. Είναι ο ασθενής που έχει χάσει κιλά, που έχει πολυφαγία, πολυδιψία. Και αυτό ίσως και προσωρινά, γιατί είναι ο πιο γρήγορος και άμεσος τρόπος για να αισθανθεί καλά ο ασθενής, να αρθεί η λεγόμενη γλυκοτοξικότητα. Εκείνο στο οποίο πλέον μπαίνει ερωτηματικό, και εκεί αυτό αφορά το χτες και ίσως το σήμερα, είναι ότι η ινσουλίνη, η βασική ινσουλίνη, έμπαινε σαν προαιρετική θεραπεία μετά την μετφορμίνη μεταξύ πολλών άλλων. Και το ερώτημα είναι, την εποχή των GLP-1 και των γλυφλοζινών που έχουν προβάδισμα επιλογής, ειδικά σε άτομα με εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο, ποια είναι η θέση της βασικής ινσουλίνης? Σίγουρα λοιπόν από το βήμα 2 η ινσουλίνη έχει κάνει μερικά βήματα πίσω. Προσπαθώντας να υπερασπιστώ όμως τον ρόλο της σε σχέση με τις καινούργιες ομάδες που έχουν σαφέστατο προβάδισμα, ειδικά σε άτομα με καρδιαγγειακή νόσο, θα σας δείξω αυτήν εδώ τη διαφάνεια. Τα τελευταία χρόνια είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα τάση να κάνουμε μια νέα ταξινόμηση του διαβήτη. Δεν είναι πια τύπου 1 και τύπου 2. Είναι μια ταξινόμηση που έχει 5 ομάδες διαβήτη, βασιζόμενη στα αντισώματα, τα αντιγκάτ, την ηλικία, το BMI, την γλυκοζηλωμένη, και σε μια εκτίμηση της αντίστασης και της λειτουργίας των β' κυττάρων, έχουμε χωρίσει 5 ομάδες. Η μία ομάδα είναι ο διαβήτης τύπου 1. Είναι ο σοβαρός αυτοάνωσος διαβήτης, εκεί που έχετε θετικά αντισώματα, βαριά έλλειψη ινσουλίνης, κακό έλεγχο και εμφανίζεται και σχετικά σε μικρές ηλικίες. Η ομάδα 3 είναι με τη σοβαρή αντίσταση στην ινσουλίνη, στους παχείς ανθρώπους με μεγάλες αντιστάσεις. Οι δύο αυτές ομάδες είναι η μία για τους ηλικιωμένους που δεν έχει μεγάλη αντίσταση και χαρακτηρίζει τους μεγάλες ηλικίες. Υπάρχει μια ομάδα που λέει ναι μεν με την παχυσαρκία, αλλά όχι με σοβαρές αντιστάσεις. Θα μείνω στην ομάδα 2, η οποία συχνά μπαίνει στον κουβά του διαβήτη τύπου 2,
αλλά που χαρακτηρίζεται από σοβαρή έλλειψη ινσουλίνης. Είναι αυτοί που έχουν αρνητικά αντισώματα, δεν είναι με τον κλασικό, με την κλασική έννοια τύπου 1 αυτοάνωσος διαβήτης, αλλά είναι σίγουρα άνθρωποι με σημαντικότατη έλλειψη ινσουλίνης. Αν αθροίσει κανείς τα ποσοστά αυτών των δύο ομάδων, τύπου 1 και τύπου και κλάστερ 2, θα πάρει ένα 23%. Άρα το 23% των διαβητικών ασθενών μας χρειάζεται ινσουλίνη και τη χρειάζεται άμεσα. Και αν στο 20% των ασθενών με καρδιαγγειακή νόσο μπορείς να υποσχεθείς λιγότερα εμφράγματα στο μέλλον δίνοντάς τους γλυφλοζίνη GLP-1, σε αυτούς τους ασθενείς δεν υπόσχεσαι τίποτα, τους απειλείς ότι αν δεν πάρετε ινσουλίνη δεν έχετε πιθανότητα να πεθάνετε, θα πεθάνετε. Εδώ λοιπόν, για αυτό το 20% η ανάγκη ινσουλίνης είναι δεδομένη, γι' αυτό είναι απόλυτα γνωστό, αλλά και για αυτήν εδώ την ομάδα η ινσουλινοθεραπεία είναι απόλυτος μονόδρομος. Στις οδηγίες λοιπόν της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, που είχαμε ξεχωρίσει την καρδιαγγειακή νόσο και βάλαμε τις γλυφλοζίνες και τους GLP-1, και είχαμε πει ότι αν υπερισχύει η καρδιακή ανεπάρκεια ή χρόνια νεφρική νόσος, τότε θα πάρουμε τις γλυφλοζίνες ως πρώτο φάρμακο. Και σε αυτούς που δεν έχουν εγκατεστημένη νόσο, βάλαμε ότι αν δεν θέλουμε υπογλυκαιμίες ή αν επιθυμούμε απώλεια βάρους, πάλι η ινσουλίνη, η βασική ινσουλίνη πάει προς τα πίσω. Ίσως θα ήταν πιο σημαντικό να προσθέσουμε και δύο καινούργιες ομάδες. Η μία είναι ότι αν ο ασθενής μας είναι καταβολικός και έχει υψηλή γλυκοζηλιωμένη, η βασική ινσουλίνη παραμένει πάρα πολύ ψηλά, ή αν ο ασθενής έχει χρόνια νεφρική νόσο. Και ειδικά στο GFR κάτω από 30, πρακτικά οι επιλογές είναι η DPP-4 και η βασική ινσουλίνη. Είναι και αυτό θέμα προς συζήτηση και τροφή σκέψης. Σε κάθε περίπτωση, όσο και να μιλάμε για τα καινούργια φάρμακα, η ανάγκη σε χρήση ινσουλίνης παγκοσμίως αυξάνεται. Και η χρήση της ινσουλίνης παίρνει διαστάσεις που μπορεί να αυξηθούν και κατά 20% οι ανάγκες σε 634 εκατομμύρια μπουκαλάκια των 1.000 μονάδων ανά έτος. Είναι λοιπόν ένα φάρμακο υψηλής ανάγκης και ζήτησης και στην νοσοκομιακή και στην εξωνοσοκομιακή ιατρική πράξη. Ένα δεύτερο στοιχείο για να μπούμε στην ουσία της συζήτησης είναι συχνά η ανάγκη να ρυθμίσει κανείς τον διαβητικό ασθενή χωρίς υπογλυκαιμίες. Και αυτό, πέρα από το πόσο ισχυρό είναι ένα φάρμακο ή όχι, έχει από πίσω και μια σκέψη που έχει να κάνει με τη μεταβλητότητα. Βλέποντας την γλυκοζηλιωμένη που είναι μια μέση γραμμή, αυτή εδώ διακεκομένη, στο 7, κρύβεται μια ημερήσια διακύμανση των ζαχάρων που μπορεί να κουμπάει και πολύ χαμηλές τιμές. Αυτή λοιπόν τη μεταβλητότητα των ζαχάρων της ημέρας, αν προσπαθήσουμε να κατεβάσουμε τα ζάχαρα χωρίς να ενδιαφερθούμε για αυτή τη διακύμανση και φτάσουμε πραγματικά σε μια καλή γλυκοζηλιωμένη, εδώ είναι φυσιολογική, είναι 5, έχουμε πάρα πολλές χαμηλές τιμές μέσα στην ημέρα, πάρα πολλές υπογλυκαιμίες. Ενώ αν η ίδια γλυκοζηλιωμένη έχει μικρότερες διακυμάνσεις, θα μπορούσε κανείς να τολμήσει αυτές τις χαμηλές παύλα φυσιολογικές τιμές με μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτό μεταφράζεται ότι μέσα στις δράσεις των διαφόρων ινσουλινών ψάχνουμε και δικαίως να δούμε τις μεταβλητότητες ή τις διακυμάνσεις του ζαχάρου που η κάθε μια από αυτές προκαλεί μέσα στην ημέρα. Οι υπογλυκαιμίες, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πολύ σημαντικό παίχτη στο παιχνίδι, ακόμα και αν δεν καταγράφεται η επίπτωσή τους στις μεγάλες μελέτες. Δεν είναι μόνο καρδιαγγειακός θάνατος, είναι πολλά κόστη που έχουν να κάνουν με ανάγκη νοσοκομείου, με ανάγκη επίσκεψη σε γιατρό, ανάγκη επίσκεψη στα ΤΕΠ, με τρήσεις ζαχάρου που και αυτές έχουν ένα κόστος, ακόμα και νοσηλεία και ό,τι αυτό σημαίνει. Αλλά έχουν και έμεσα κόστη, απουσία από τη δουλειά, ατυχήματα, πολλές φορές πίσω από τροχαία ατυχήματα, πίσω από πτώσεις και κατάγματα, κρύβονται τέτοιες ιστορίες ή μία δυσκολία απόδοσης στη δουλειά, που ενδεχομένως ένα δημόσιο υπάλληλο να μην είναι πολύ εμφανής, γιατί ούτως ή άλλως κάθεται και χαζεύει. Το λέω με σαρκασμό, γιατί και εγώ στο δημόσιο σύστημα δουλεύω. Αλλά σε κάποιους ανθρώπους στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να είναι ρεσί, αυτός δεν έβγαλε πέρα τα 5 έγγραφα που του έχουμε βάλει από το πρωί, κάτι σκέφτεται. Και σε κάθε περίπτωση, ακόμα και ποια είναι η πραγματικότητα, η εικόνα που έχουμε εμείς οι γιατροί για τη μη ρύθμιση των ασθενών μας
με διαβήτη που παίρνουν ινσουλίνη είναι ακριβώς η υπογλυκαιμία. Και δεν είναι η πίστη μας ότι πραγματικά συμβαίνει η υπογλυκαιμία, αλλά είναι και ο φόβος του ασθενούς για την υπογλυκαιμία. Δηλαδή, εμείς οι γιατροί πιστεύουμε ότι το 30% των ασθενών μας δεν ρυθμίζονται καλά, δεν αυξάνουν τη δόση όπως τους έχουμε πει ενδεχομένως, γιατί πραγματικά φοβούνται την υπογλυκαιμία. Βέβαια, υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες αιτίες που πρέπει να συζητηθούν, που έχει να κάνει με το κόστος των ταινιών, με την πρόσκτηση βάρους, με την κακή εκπαίδευση, με την κακή υποστήριξη και όλα αυτά που τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Ένα επίσης σημαντικό θέμα προς σκέψη στην συζήτηση περί υπογλυκαιμιών είναι ότι αυτές που μετράμε με τον αυτοέλεγχο είναι μάλλον πολύ μικρότερες από τις πραγματικές. Την εποχή των 24 πλέον καταγραφών και των συνεχών καταγραφών αποκαλύπτουμε ένα μεγάλο αριθμό υπογλυκαιμιών που μας ξέφευγαν. Δηλαδή μπορεί κανείς να δει ότι με τις απλές καταγραφές του αυτοελέγχου χάνει κανείς ένα 56, 74, 80% σε διάφορες μελέτες που μπήκαν. Ένα μεγάλο ποσοστό λοιπόν των υπογλυκαιμιών χάνεται. Και αν πάει κανείς δε και στη νύχτα, που δεν ξυπνάνε παρά ελάχιστες φορές μετά από δική μας προτροπή να μετρήσει το ζάχαρό τους, χάνει κανείς ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που μπορεί να κουμπάει και το 90 ή και 97% των πραγματικών υπογλυκαιμιών. Επομένως, οι υπογλυκαιμίες είναι περισσότερες από αυτές που φανταζόμαστε. Και η απάντηση «δεν παθαίνω εγώ γιατρέ μου υπογλυκαιμίες» είναι προφανές ότι όταν κανείς δεν καταλαβαίνει κάτι, πιστεύει ότι δεν υπάρχει. Όταν δεν βλέπουμε κάτι, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κιόλας. Περνώντας λοιπόν στα ανάλογα της βασικής ινσουλίνης, σίγουρα ένας από τους σταθμούς της ινσουλινοθεραπείας με πρώτο σταθμό και φάρο την ανακάλυψη της ινσουλίνης στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, κοντεύει ένας αιώνας σε λίγο, είναι η εποχή των αναλόγων. Και η εποχή των αναλόγων ξεκίνησε το 1996 με πρώτη την ινσουλίνη Λίσπρο, την περίφημη Humalog, ένα ταχύ ανάλογο ινσουλίνης, την οποία ακολούθησαν και άλλα ταχαία ανάλογα, φτάνοντας στο υπερταχύ ανάλογο της σύγχρονης εποχής. Η ιστορία όμως των βασικών ινσουλινών, αυτές που συνήθως χρησιμοποιούμε πρώτες και σωστά, ξεκίνησε το 2000 από την ινσουλίνη Glargine 100. Το 100 σημαίνει 100 μονάδες ανά ml. Οι περισσότερες ινσουλίνες που χρησιμοποιούνται έχουν αυτή τη συγκέντρωση, 100 μονάδες ανά ml. Υπάρχουν ινσουλίνες 200, 300 ή και 500 μονάδων ανά ml στο εξωτερικό. Το ενδιαφέρον είναι, αν αυτό γίνεται απλά για να χορηγήσουμε μεγάλες ποσότητες ινσουλίνης σε πιο μικρό όγκο ή αν αυτή η μεγαλύτερη συγκέντρωση αλλάζει τη συμπεριφορά της ινσουλίνης, όπως γίνεται στην ινσουλίνη Glargine U300. Και σίγουρα η βασική ινσουλίνη που άλλαξε τη συμπεριφορά των γιατρών απέναντι στην ινσουλοθεραπεία και γι' αυτό είναι τρομακτική η συμβολή της στην καλή ρύθμιση των ασθενών με διαβήτη τα τελευταία χρόνια είναι η ινσουλίνη Glargine U100 με δύο αλλαγές που έγιναν στην αλυσίδα Α και στην αλυσίδα Β και το ακρονίμιο Glargine οφείλεται ακριβώς στα αμινοξέα, τη γλυκίνη που πήρε τη θέση 21 εδώ και τα δύο αμινοξέα αργινίνης που μπήκαν στο τέλος της β' αλυσίδας. Μικρές αλλαγές, αλλά αυτές οι μικρές αλλαγές σε αυτό εδώ το μόριο, το έκαναν να είναι διαλυτό σε όξινο διάλειμμα, σε pH 4. Αυτομάτως λοιπόν αυτό το όξινο διάλειμμα, όταν ενίεται στον υποδόριο ιστό, που είναι 7,4 το pH, καθιζάνει. Δημιουργεί μία εναπόθεση ινσουλίνης, το οποίο επαναδιαλύεται σταδιακά, βραδέως και δημιουργεί αυτή την 24ωρη και παρατεταμένη απορρόφηση. Κλειδί για την αλλαγή της συμπεριφοράς μας και τη χρήση των νέων ινσουλινών έναντι της κλασικής NPH είναι το γεγονός ότι ακριβώς προσπαθώντας να κατέβουμε στο στόχο, στο 7% στις πιο πολλές μελέτες, το καταφέρναμε με ασφάλεια ή τουλάχιστον με σχετική ασφάλεια, γιατί είχαμε λιγότερες υπογλυκαιμίες και συνολικά και τη νύχτα που κυρίως τις φοβόμαστε για τις καρδιαγγειακές της επιπτώσεις. Και μάλιστα από δεδομένα του πληθυσμού, πραγματικά δεδομένα, από 5 μελέτες που ξεκίνησαν Glargine αντί για NPH, είδαμε ότι με 8 μόνο άτομα
θεραπευόμενα με γκλάρτζινα τι για NPH, μπορούσαμε να γλιτώσουμε μία τιμή ζαχάρου κάτω από 70 το βράδυ ή θεραπεύοντας 100 άτομα να γλιτώσουμε μία τιμή κάτω από 36. Ήταν λοιπόν σημαντική η πληροφορία για τη μείωση των υπογλυκαιμιών και από την πραγματική ζωή. Η καταγραφή για τις υπογλυκαιμίες με τα καινούργια δεδομένα λένε ότι και στον τύπο 2, ανάλογα με το ποια περιοχή του κόσμου δει κανείς, το 20, 23, 28% και με δεδομένο ότι είναι εκτιμόμενα ποσοστά την εποχή που δεν είχαμε τις 24 ώρες καταγραφές και αν κανείς το δει αριθμητικά, θα μείνω σε αυτό εδώ, ότι 19 επεισόδια υπογλυκαιμίας ανασθενεί ανά έτος στα άτομα με διαβήτη τύπου 2 που κάνουν ισουλίνη και ένα 8,9% με ένα σοβαρό επεισόδιο. Δηλαδή ένας στους 10 ασθενείς με τύπου 2 διαβήτη παγκόσμια που κάνει ισουλίνη μπορεί να έχει ένα σοβαρό επεισόδιο υπογλυκαιμίας. Σοβαρό σημαίνει ανάγκη άλλου προσώπου, σημαίνει συχνά νοσηλεία. Τα νεότερα ανάλογα ισουλίνης λοιπόν, αυτά είναι τα ανθρώπινα μόρια ισουλίνης, η βραχίας δράσεως ισουλίνη, η κλασική regular και η ενδιάμεσης δράσης, η NPH, που για πολλά χρόνια κάλυπταν τις ανάγκες, η ταχείας με αργή σχετικά έναρξη και παρατεταμένη σχετικά δράση και η NPH με κορυφή που μάλλον δεν είναι επιθυμητή όταν θέλει κανείς να καλύψει το 24ωρο και μειωμένη διάρκεια κάλυψης, άρα ανάγκη συχνά περισσότερων της μίας ένεσης για να καλύψουμε το 24ωρο. Αλλά το κύριο πρόβλημα αυτής εδώ της ινσουλίνης ήταν όχι μόνο η αιχμή, αλλά και η μεγάλη διαφορά στην δράση από μέρα σε μέρα. Αυτή η μεγάλη μεταβλητότητα που ήταν εφιάλτης, γιατί τη μία μέρα έσκαγε κορυφή στις 11 και την άλλη στις 12 και την άλλη το απόγευμα, με αποτέλεσμα να δημιουργεί τη μία μέρα συνθήκες υπογλυκαιμίας και την άλλη συνθήκες υπεργλυκαιμίας. Το κομμάτι των ταχαίων δρόσεων σωληνών το λύσαμε με τις ταχείας δράσεως. Στις μακράς δράσεως υπήρξε η Ντετεμίρ, η οποία δεν είχε πολύ καλή εμπορική διαδρομή γιατί έπεσε στη σκιά της U100 της Λάντους. Και βέβαια η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από τις πολύ μακράς δράσεως πλέον βασικές ινσουλίνες, την Degludec και τη U300, Τρισίμπα και του Ζέο για να τις λέμε όπως τις λέμε και στο χωριό. Και η πρώτη εικόνα για να δει κανείς και να συγκρίνει είναι αυτά τα διαγράμματα που λένε σχετική δράση της ινσουλίνης. Δεν μετράμε ινσουλίνη, μετράμε τι γλυκόζη χρειάζεται να ρίχνουμε για να κρατάμε τα επίπεδα ζαχάρου σταθερά, στα περίφημα clamps. Άρα εδώ αυτές οι γραμμές είναι έγχυση γλυκόζης. Εδώ λοιπόν το ότι χρειάζεται να ρίξεις πολύ γλυκόζη για να κρατήσεις το ζάχαρο καλό στην NPH, δείχνει ότι εκείνη την ώρα η NPH δουλεύει πάρα πολύ. Αυτή είναι η γραμμή της U100 και αυτή εδώ το ίδιο. Αλλά η διαφορά πλέον με τις καινούργιες είναι ότι συγκρινόμενες με την Glargine 100, τη U100, που είναι η ινσουλίνη αναφοράς για να συγκρίνει κανείς ό,τι νεότερο, και η Degludec και η U100 έχουν πολύ πιο επίπεδη δράση σε σχέση με την γραμμή έγχυσης γλυκόζης. Τι είναι αυτό που άλλαξε στην U300 όσον αφορά τη συμπεριφορά? Δεν είναι απλά μια συμπυκνωμένη Λάντους. Το γεγονός ότι έχουμε σε λιγότερο όγκο περισσότερες μονάδες, όλη αυτή η αποθήκη, η εναπόθεση που γίνεται στον υποδόριο ιστό, κάνει μια μπάλα με λιγότερη επιφάνεια. Άρα είναι πολύ πιο δύσκολο να διαλυθούν τα μόρια της ινσουλίνης και να απορροφηθούν. Δίνει μια μεγαλύτερη παράταση στον χρόνο απορρόφησης και άρα δράσης. Υπάρχει λοιπόν ίδια ποσότητα στο 1 τρίτο του όγκου. Και αν κανείς το δει εδώ με φαρμακοκινητική, μειώνεται ο όγκος κατά τα 2 τρίτα, η επιφάνεια κατά το 1 δεύτερο και ο ρυθμός απελευθέρωσης είναι πολύ πιο αργός σε σχέση με την U100. Ένα πρακτικό ερώτημα είναι, ξεκινώντας την ινσουλίνη, σε πόσες μέρες θα φτιάξουμε επίπεδα. Αλλά πριν πάω σε αυτό, το φαρμακοκινητικό προφίλ που σημαίνει μετράω την ινσουλίνη, αλλά το πιο σημαντικό, το φαρμακοδυναμικό, μετράω τη δράση της ινσουλίνης, που είναι η έγχυση γλυκόζης, βλέπει κανείς με την πράσινη γραμμή, με τη U300, μια πολύ καλύτερη και 24ωρη συμπεριφορά σε σχέση με την U100. Μοιάζει πιο πολύ με την πραγματική ανάγκη βασικής ινσουλίνης. Και σαφέστατα,
Οι τρεις από τις μελέτες αυτές, εξαίρεσα τις Ιαπωνέζικες και δεν θα μιλήσω για τον τύπου 1, οι 1, 2 και 3, που είναι βασική ινσουλίνη, οι δύο μελέτες σε ανθρώπους που έκαναν ήδη βασική ινσουλίνη, αλλά και η τρίτη μελέτη που ήταν σε πρωτοθεραπευόμενους, και οι τρεις μελέτες και κάθε μία ξεχωριστά, αλλά και στη μετανάλυσή τους, είναι αυτές που τεκμηριώνουν στην πράξη αυτά που μέχρι τώρα ισχυρίστηκα. Δηλαδή, είναι μελέτες που χρησιμοποίησαμε ανθρώπους με 40 μονάδες και πλέον στην προηγούμενη θεραπεία τους, στη βασική, ήταν αρρύθμιστοι και πάνω από 18 χρονών. Και είχαν 8,1, 8,2, 8,5 γλυκοζωμένοι, ψηλές γλυκοζηλιωμένες. Εκείνο που θα δείτε και στην αρχή με θύμωνε, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν BMI 36-37 και είναι ασθενείς που σήμερα τουλάχιστον και με όλα αυτά τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, δεν θα σκεφτόμασταν τη βασική ινσουλίνη σαν μοναδική επιλογή. Και ίσως όχι την καλή επιλογή. Σαφέστατα όμως θα πρέπει κανείς να σκεφτεί ότι συχνά η επιλογή, πέρα από τις αιμονές και τις αγκυλώσεις, έχει να κάνει και με τα συστήματα αποζημίωσης. Η ινσουλίνη είναι το πιο εύκολα προσβάσιμο αντιδιαβητικό σε όλα τα συστήματα υγείας, παίρνοντας λίγο την χαρά του τύπου 1 διαβήτη, διότι όταν ακούει το κράτος που πληρώνει η ινσουλίνη, μπερδεύει τον τύπου 1 με τον τύπου 2. Με αποτέλεσμα να δίνει εύκολη πρόσβαση και στους τύπου 2 στην ινσουλινοθεραπεία, αλλά θα πρέπει να περάσουν 15 κύματα και 8 επιτροπές για να πάρουν GLP-1 ή γλυφλοζίνη. Επομένως, είναι ο εύκολος τρόπος θεραπείας, αλλά όχι ο καλός τρόπος θεραπείας για αυτούς τους ασθενείς με το BMI 37. Παρ' όλα αυτά, με αυτούς έγιναν οι μελέτες και αυτούς θα συζητήσουμε. Ένα δεύτερο, το γλυκαιμικό στόχος είναι 80 με 100. Ένας αυστηρός στόχος, και η αλήθεια είναι ότι σε πάρα πολλές πρακτικές όλων μας, σε λίγους ασθενείς τύπου 2 φτάνουμε τόσο αυστηρά στη στόχευσή μας και στις περισσότερους είμαστε λίγο πιο χαλαροί και λίγο πιο ψηλά. Και η προσαρμογή της δόσης γινόταν μια φορά τη βδομάδα και όχι συχνότερα από 3-4 μέρες. Εκείνο που επίσης είναι σημαντικό είναι η αποτελεσματικότητα, που είναι παρόμοια μεταξύ των δύο ινσουλινών. Εκείνο που πάντα λέω σε αυτή τη διαφάνεια, γιατί αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε και στο μυαλό μας, ίσως περισσότερο από το τι κάνει κάθε ινσουλίνη, είναι ότι σε αυτές τις δύο μελέτες οι ασθενείς έκαναν ινσουλίνη. Και απλά αλλάξαμε την ινσουλίνη. Και μόνο που μπήκαν στη μελέτη λοιπόν, γιατί έκαναν ινσουλίνη, η γλυκοζηλιωμένη έπεσε 0,83 και εδώ 0,6. Άρα, ανεξαρτήτως ποια ινσουλίνη χρησιμοποιούσαν ή χρησιμοποίησαν, η καλύτερη φροντίδα, η πιο προσεγμένη, η πιο αυστηρή τιτλοποίηση με βάση τους όρους της μελέτης, έριξε την γλυκοζηλιωμένη 0,8. Αυτό λοιπόν είναι ένα μάθημα ότι συχνά λέμε, μα δεν τους ρυθμίζουμε καλά τους ασθενείς μας, γιατί δεν έχουμε ίσως τα κατάλληλα μέσα. Και τώρα που τα έχουμε, πάλι δεν τους ρυθμίζουμε καλά. Αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα αρχίζει και γίνεται δικό μας. Ότι ό,τι εργαλεία και να έχει κάποιος, αν δεν θέλει να ρυθμίσει τον ασθενή, δεν θα τον ρυθμίσει. Μόλις μπήκε στη μελέτη έπεσε 0,8. Αυτοί που δεν έπαιρναν ινσουλίνη πριν έπεσε στο 1,5. Αυτή είναι η πραγματική δράση της ινσουλίνης. Γιατί εδώ δεν έπαιρναν πριν βασική ινσουλίνη. Αλλά αυτοί έπαιρναν. Αυτή είναι βελτίωση της μελέτης και όχι της U300. Οι υπογλυκαιμίες είναι αυτό που αναδεικνύει τη U300 να είναι ένα βήμα μπροστά πια από την κλασική U100. Και πράγματι η ανάλυση της κάθε μιας μελέτης ξεχωριστά και όλο μαζί δείχνει μειωμένο ποσοστό επιβεβαιωμένων και σοβαρών υπογλυκαιμιών, που ειδικά στη φάση την αρχική της τιτλοποίησης ήταν γύρω στο 31% και 25% συνολικά για τους πρώτους 6 μήνες. Το ερώτημα που έβαλα προηγουμένως, πόσες μέρες περιμένει κανείς για να σταθεροποιηθούν τα επίπεδα, περιμένει λίγο παραπάνω από ό,τι στην U100 και ίσως εκεί γύρω στην τρίτη μέρα να πάρει τα πραγματικά αποτελέσματα, και ίσως αυτήν εδώ την ανάλυση λίγο θεωρητική που λέει ότι αν κανείς σελιάζεται 30 μονάδες και τις κάνει εδώ, το πρώτο 24ωρο έχουν δουλέψει 24, οι άλλες 6 δουλεύουν ακόμα. Άρα οι 30 που θα κάνει την επόμενη μέρα και πάλι 24, αλλά έχοντας και τις 6 εδώ, από τη δεύτερη μέρα και μετά αρχίζει και έχει όντως 30. Άρα περιμένουμε μία μέρα πριν βιαστούμε να τιτλοποιήσουμε, και γι' αυτό και θέλει πιο αργή τιτλοποίηση η U300, όπως και η Degludec άλλωστε, σε σχέση με τη U100. Και η μεγάλη μάχη πλέον, δεν ξέρω αν είναι πραγματική ή αν μας αφορά, έχει να κάνει με τις νεότερες βασικές ινσουλίνες, τη U300 και την Degludec, και βέβαια υπάρχει το επίπεδο της κλινικής φαρμακολογίας, να δούμε τη φαρμακοκινητική και τη φαρμακοδυναμική.
Αυτή μπορεί να τη δεις πιο εύκολα στον τύπου 1, που δεν έχει ινσουλίνη για να σε μπερδεύει ο οργανισμός. Και εδώ υπάρχουν πραγματικά αντικρουόμενα δεδομένα. Και ένας λόγος που τα δεδομένα αυτά εμένα δεν με αφορούν πάρα πολύ είναι αναλόγως ποια εταιρεία έχει κάνει τη μελέτη. Για κάποιο λόγο τα αποτελέσματα είναι υπέρ της δικής της ινσουλίνης. Η αξιοπιστία της επιστήμης δεν είναι δεδομένη πάντα, ούτε των δημοσιεύσεων. Όταν λοιπόν μια μελέτη της μιας εταιρείας ξέρεις από πριν τι αποτέλεσμα θα βγάλει, μάλλον δεν είναι πολύ τιμητικό για την επιστήμη. Σε κάθε περίπτωση το αμφιλεγόμενο ήταν ότι υπάρχει μια διαφορά στην εντός κάθε μέρας μεταβλητότητα και η οποία είναι υπέρ της μίας ή της άλλης ινσουλίνης ανάλογα με το ποιος οργάνωσε τη μελέτη. Υπάρχουν οι πραγματικές μελέτες, οι μελέτες οι προοπτικές στοιχειοποιημένες που είναι πιο αξιόπιστες αλλά πάλι είναι χορηγούμενες από τις εταιρείες και οι οποίες είναι σε σύγκριση με την πρώτη γενιά, με τη U100. Για την edition ήδη σας είπα και σας περιέγραψα τις λιγότερες υπογλυκαιμίες. Υπάρχουν οι μελέτες άμεσης σύγκρισης, U300 με Degludec, είναι η Bright και η Conclude και υπάρχουν βέβαια και τα δεδομένα της πραγματικής ζωής, που και εδώ για κάποιο παράξενο λόγο, ανάλογα με το ποια εταιρεία τα μαζεύει, παίρνει διαφορετικά αποτελέσματα. Το σίγουρο είναι ότι και τα δύο μόρια δουλεύουν μια χαρά και η αποτελεσματικότητά τους σε σχέση με τη U100 είναι αυτή που θέλουμε να είναι. Και στις δύο μελέτες και στα δύο σετ μελετών, πραγματικά, αν τιτλοποιήσετε σωστά και επιθετικά, μπορείτε να φτάσετε στο 7 ή τουλάχιστον πολύ κοντά σε αυτό. Και με τα δύο ανάλογα θα πάρετε λιγότερες υπογλυκαιμίες στον ένα ή στον άλλο βαθμό. Αν πάει κανείς στον τύπου 1, για να δει τη συμπεριφορά μέσα στην ημέρα, σε αυτή τη μελέτη, τη μικρή μελέτη, τη CGM, το ενδιαφέρον εδώ στις διακυμάνσεις του ζαχάρου, θα δει ότι μέσα στην ημέρα, με την 300, το μέγιστο από το ελάχιστο έχουν 14 mg/100, ενώ με τη U100 28. Είναι δηλαδή ακριβώς το μισό της διακύμανσης μέσα στο 24ωρο. Μιλάω για τύπου 1 διαβήτη, αλλά μόνο από εκεί μπορούμε να δούμε με αντικειμενικότητα τέτοιες μελέτες. Τα δεδομένα της πραγματικής ζωής μας ενδιαφέρουν, πρώτον διότι πολλές φορές άνθρωποι της καθημερινής ζωής με πολλές συνοσηρότητες, ηλικιωμένοι, με υπογλυκαιμίες, με πολύ κακό έλεγχο, αποκλείονται από τις μελέτες. Άρα λοιπόν πρέπει να τους δούμε και αυτούς. Και ένα άλλο είναι ότι όταν στις κλινικές μελέτες φτάνουμε στο 7, που σημαίνει ότι το 50% πετυχάνει η γλυκοζωμένη κάτω από 7, στις αναλύσεις πραγματικής ζωής, στο 3 μήνες μόνο το 25% έχει κάτω από 7 και το 20% έχει πάνω από 9. Το είδατε και στην Agreement που έδειξε ο Χρήστος προηγουμένως, ότι και στην Ελλάδα κάπως έτσι είναι. Πολλοί ασθενείς σε ινσουλίνη, το 1/4 στην Ελλάδα, έχει πάνω από 8 γλυκοζωμένη. Άρα λοιπόν η πραγματική ζωή δεν έχει καμία σχέση με τις μελέτες και πρέπει να δούμε και εκεί τι γίνεται, για να δούμε τι μπορούμε να διορθώσουμε. Σε αυτό το πακέτο των πολλών μελετών πραγματικής ζωής, δεν πρόκειται να σας τις πω μία-μία, δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία, αν το θέλετε. Κάποιες από αυτές συγκρίνουν ανθρώπους που πήραν U300 σε σχέση με άλλες βασικές ινσουλίνες, κάποιες μελέτησαν μόνο ηλικιωμένους, άνω των 65, κάποιες συνέκριναν τη U300 με την Degludec στην πραγματική ζωή και λιγάκι πάλι για να δούμε τι γίνεται στην πραγματική ζωή από άποψη αριθμών. Άνθρωποι που άλλαξαν ινσουλίνη, πήραν από την άλλη βασική ινσουλίνη U300, από μεγάλο registry της Αμερικής είναι αυτό, ξεκινήσαν από το 9 και πήγαμε στο 8,3. Στην πραγματική ζωή λοιπόν ο γιατρός αποφάσισε να κάνει αλλαγή της ινσουλίνης και το 9 το έκανε 8,5. Τραγικές καταστάσεις. Αυτό δεν ξέρω πόσο είναι επιτυχία και αυτός που είχε 9 και το πήγε 8,5 είναι προφανές ότι δεν τιτλοποιεί σωστά. Και επομένως αυτό που ήθελε ο ασθενής αυτός είναι πιο εντατική φροντίδα και πιο σωστή τιτλοποίηση της ινσουλίνης και όχι αλλαγή της ινσουλίνης. Η αμηχανία και η άγνοια του γιατρού συχνά οδηγεί σε αλλαγή φαρμακευτικών παραγόντων και όχι σε σωστή. Δεν αλλάζουμε όπλο για να πετύχουμε το στόχο μας έχοντας κλειστά τα μάτια μας. Θα είμαστε ακόμα πιο επικίνδυνοι. Και στην ίδια αναλογία και με την σύγκριση με την Degludec, θα δει πάλι κανείς παρόμοιες μειώσεις γλυκοζηλιωμένης και θα δει και παρόμοιες μειώσεις στις υπογλυκαιμίες. Βέβαια, να πούμε ότι σε αυτή την ανάλυση η U300 σε σχέση με την Degludec είχε ένα 19% λιγότερες υπογλυκαιμίες. Αλλά πάλι και εδώ αυτό με στεναχωρεί εμένα ότι όλη η συζήτηση είναι ότι το 9 το κάναμε 8,5.
σε ανθρώπους με 36 BMI. Αυτή είναι η πραγματική ζωή όμως. Δίνουμε ινσουλίνη μετά τη μετφορμίνη και τη σουλφωνουρία σε πάνχοντρους ανθρώπους και την αλλάζουμε και την ινσουλίνη για να κάνουμε το 9-8,5. Αυτή είναι η πραγματική ζωή. Και μετά καθόμαστε και συζητάμε ποια από τις δύο ινσουλίνες είναι καλύτερη. Εμένα με στεναχωρεί αυτού του είδους η προσέγγιση και η κατανάλωση πόρων σε τέτοιου είδους καταγραφές. Στους ηλικιωμένους, στους άνω των 65, και αυτό με ενδιαφέρει γιατί έχουμε πολλούς τέτοιους, πάλι γύρω στο 8 τους φτάσαμε από το 8,5, εδώ η διαφορά στις υπογλυκαιμίες είναι μεγάλη. Τα επεισόδια είναι πολύ λιγότερα, που φτάνουν το 20-48%, που ειδικά για τους ηλικιωμένους οι υπογλυκαιμίες είναι πολύ σημαντικές και ακόμα και για αυτά τα επίπεδα γλυκοζηλιωμένης είναι ένα πρόβλημα. Αντίστοιχες αναλύσεις που δεν θέλω να σας κουράσω. Η κλινική μελέτη Bright, που είναι μια άμεση μελέτη σύγκρισης των δύο ινσουλινών, ίσως έχει μεγαλύτερη αξία γιατί είναι μια τυχιοποιημένη μελέτη. Εδώ λοιπόν πήραμε ανθρώπους που θεραπεύονταν για πρώτη φορά σε ινσουλίνη, ήταν σε φάρμακα, άντε και GLP-1. Και βάλαμε U300 ή Degludec. Και ήταν αρρύθμιση στην αρχή. Και θέλαμε καταρχήν εδώ σαν τελικό σημείο να δείξουμε τη μη κατωτερότητα. Άρα το πρωταρχικό σημείο ήταν η αποτελεσματικότητα. Ότι δεν είναι διαφορετικές στην αποτελεσματικότητα. Και από εκεί και πέρα θέλαμε να δούμε και άλλα πράγματα όπως τις υπογλυκαιμίες. Και εδώ το 80% ήταν ο στόχος. Και οι δύο ινσουλίνες ξεκίνησαν με βάση το επίσημο φύλλο οδηγιών τους. 10 μονάδες για την Degludec, 0,2 μονάδες ανά κιλό βάρος για την U300. Και πάλι με την τυπλοποίηση 2, 4 ή 6 μονάδες ανάλογα με το πόσο μακριά από το στόχο είμαστε και μείον 2 μονάδες ή και περισσότερες αν ήμασταν κάτω από το 80. Στο baseline αυτών των ασθενών, 31 BMI, 60 άριδες, πάλι οι ηλικιωμένοι αποκλείονται, με 10 χρόνια διαβήτη, μια γλυκοζηλωμένη 8,6-8,7 και με ένα καλό GFR. Αυτό που επίσης είναι σημαντικό εδώ, γιατί είναι λίγο παράξενο μετά από 10 χρόνια διαβήτη και όντας αρρύθμιστος να έχεις ασθενείς με τόσο καλό GFR. Τελικά κάποιες μελέτες βρίσκουν ασθενείς που δεν βρίσκονται ανάμεσά μας. Στο background της θεραπείας υπήρχαν άνθρωποι που έπαιρναν ένα 65% σουλφωνουρία. Αυτό το λέω γιατί κάποια άλλη μελέτη που ακολούθησε και σύγκριση με τις δύο θεραπείες δεν είχε σουλφωνουρία στο background και ίσως είναι μία από τις αιτίες των διαφορετικών αποτελεσμάτων των δύο μελετών. Και ένα 10% είχε GLP-1. Η μη κατωτερότητα αποδείχθηκε και οι δύο ινσουλίνες κατάφεραν να φτάσουν στο 7 και αυτό το κατάφεραν ξεκινώντας από ένα νούμερο γύρω στο 8,6-8,7. Άρα αν τη χρησιμοποιείς σωστά, τη τυλοποιείς σωστά, θα πάρεις μεγάλες μειώσεις στη γλυκοζηλωμένη. Αυτό το 1,5-1,6 που θέλαμε το πήραμε. Σε αντίθεση με την πραγματική ζωή που το 8,9 το κάνεις 8,5. Με τις ίδιες ινσουλίνες. Άρα φταίει ο γιατρός που τη τυλοποιεί και παρακολουθεί τον ασθενή. Ο γλυκαιμικός έλεγχος και στην περίοδο της τυλοποίησης και μετά ήταν παρόμοιος. Με τη U300 χρειαστήκαμε περισσότερες μονάδες. Είναι μια γνώση που την ξέραμε και από τις φάσεις της πρώτης μελέτης. Βάλαμε περισσότερες μονάδες και γι' αυτό ξεκινήσαμε με 0,19 την U300. Φτάσαμε στη 12η εβδομάδα το 0,48 και ουσιαστικά πήραμε μια αύξηση γύρω στο 0,29-0,30. Ενώ στην Degludec ξεκινήσαμε το 0,12 και φτάσαμε στο 0,37. Η αύξηση ήταν μικρότερη. Και αν το δει κανείς στη διάρκεια όλων των εβδομάδων, η διαφορά ήταν γύρω στο 0,11 μεταξύ των δύο ινσουλινών. Μονάδα ανά κιλό βάρους. Για ένα που είναι 100 κιλά, σημαίνει 10 μονάδες παραπάνω στην U300 σε σχέση με την Degludec. 0,54-0,43. Σε αυτή λοιπόν τη μελέτη, για έναν άνθρωπο 100 κιλά, η ινσουλίνη U300 τερμάτισε στο 54 και η ινσουλίνη Degludec στο 43. Οι υπογλυκαιμίες δεν είχαν σημαντικές διαφορές. Κατά τη φάση βέβαια της τυπλοποίησης ήταν λιγότερες με τη U300, οι επιβεβαιωμένες υπογλυκαιμίες. Και εδώ είναι μια ιστορία ολόκληρη τι ορίζουμε υπογλυκαιμία. 70, 54, τη σοβαρή. Και εδώ υπάρχει ένα παιχνίδι το οποίο βοηθάει να ορίσει κανείς κατά πώς τον βολεύει. Σαφέστατα το 70 είναι χαμηλή τιμή. Και όταν βάζεις μελέτες και στοχεύεις το 70-90, είσαι εκτός πραγματικής ζωής. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας κλινικός γιατρός, παύλα διαβητολόγος, που να λέει στον ασθενή του να είναι στο 70.
και αν είναι στο 71 να μην πειράξει τη βασική του ινσουλίνη. Επομένως, το 70 είναι ένα σημείο alert και δεν μπορεί να βάζεις στόχο το alert. Είναι ωραία να περπατάς κοντά στον γκρεμό, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να περπατάς ακριβώς στην άκρη του γκρεμού. Είναι πολύ πιο πιθανόν ότι θα πέσεις. Αν κανείς δει μέσα στο 24ωρο, και επειδή πολλή ζήτηση γίνεται για τις νυχτερινές υποκλικαιμίες και η μελέτη που ακολούθησε και θα την ακούσετε στο δορυφορικό της Νόβο, φαντάζομαι, λέει για μια υπεροχή της Degludec κατά τις νυχτερινές ώρες, που ίσως και εδώ οι πράσινες μπάρες της U300 να είναι λίγο πιο ψηλά από τις Degludec, όταν συνολικά έχεις ίδιες υποκλικαιμίες και η μία ινσουλίνη κάνει λιγότερες το βράδυ, σημαίνει ότι κάνει περισσότερες την ημέρα. Και οι υπογλυκαιμίες της ημέρας μπορεί να μην έχουν συσχετιστεί με καρδιαγγειακά, αλλά έχουν συσχετιστεί με ατυχήματα. Ο οδηγός του λεωφορείου που θα πάρει υπογλυκαιμία την ώρα που οδηγεί, θα πάρει στο λαιμό του και μερικά παιδάκια που οδηγούν μέσα στο λεωφορείο. Επομένως, το να λέμε ότι μας νοιάζουν μόνο οι υπογλυκαιμίες της νύχτας και όχι οι υπογλυκαιμίες της ημέρας δεν είναι αληθές. Αν λοιπόν εδώ το 6 με 8 που κυκλοφορούν τα σχολικά, η ινσουλίνη αυτή κάνει περισσότερες υπογλυκαιμίες, εμένα με ενδιαφέρει. Στη μελέτη αυτή επίσης φάνηκε ότι είτε έπαιρνες σουλφονουρία είτε δεν έπαιρνες, δεν είχε διαφορά στις υπογλυκαιμίες και αυτό είναι επίσης μια σημαντική πληροφορία. Παρόμοιο προφίλ στο 24ωρο και τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης ήταν ότι ο γλυκαιμικός έλεγχος ήταν παρόμοιος με τις δύο ινσουλίνες. Χρειάστηκε περισσότερη αύξηση και περισσότερες μονάδες με την U300. Η μεταβλητότητα ήταν επίσης και για τις δύο πάρα πολύ καλή και μειωμένη. Οι υπογλυκαιμίες όχι σημαντικά διαφορετικές και σε κάθε περίπτωση στην περίοδο της τιτλοποίησης τόσο συνολικά ήταν λιγότερες, όσο και κατά διάρκεια της νύχτας λιγότερες με την U300. Και επίσης το πιο σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι τελικά στις στοιχειοποιημένες μελέτες πετυχαίνουμε τους στόχους, αλλά στην πραγματική ζωή δυστυχώς είμαστε πάρα πολύ μακριά από αυτούς. Και ξαναέρχοντας αυτά τα δεδομένα της σύγχυσης που σας είπα και αναλόγως με το ποιος από τις δύο εταιρείες χρηματοδοτεί τη μελέτη, θα δει δύο γραμμές που η μία έχει λιγότερες διακυμάνσεις μέσα στην ημέρα με τη U300, μια πολύ καλή δημοσίευση FEF χρηματοδοτόμενη από τη Sanofi και μια αντίστοιχη από την ίδια ομάδα δημοσιευμένη που λέει ότι έχει λιγότερη διακύμανση Degludec, FEF χρηματοδοτόμενη από την Novo. Τραγικές καταστάσεις. Συγχωρείτε για το σχόλιο. Και στα πλαίσια αυτά, και επειδή ουσιαστικά γίνεται μια μάχη που δεν ξέρω ποιους αφορά και πόσο μας αφορά, ακολούθησε και μια μελέτη που θα ακούσετε αναλυτικότερα και δεν πρόκειται να εμπλακώ στην ανάλυση της, πάλι σύγκρισης των δύο ισουλινών, αυτή τη φορά από την άλλη πλευρά της μάχης, η οποία συνέκρινε τη U300 με την Degludec, την U200, που δεν υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά φαίνεται ότι δεν διαφέρει πολύ σε σχέση με τη U100 που έχουμε εμείς εδώ. Και πάλι με τιτλοποίηση αυτή τη φορά το 70 με 90. Συγχωρέστε με, δεν με αφορά το 70 με 90 ως τιτλοποίηση. Και πάλι εδώ μια συζήτηση πώς ορίζεται υπογλυκαιμία, συμπτωματική υπογλυκαιμία κάτω από 56. Το 56 ως 70 είναι μια χαρά. Αν μετρήσει λοιπόν ο άνθρωπος το ζάχαρό του που αισθάνεται υπογλυκαιμία και έχει πάνω από 56, αυτό δεν καταγράφεται ως υπογλυκαιμία, καταγράφεται ως φυσιολογική τιμή ζαχάρου. Αν κάποιος ασθενής σας πάρει και σας πει ότι έχω 60 ζάχαρο και δεν αισθάνομαι καλά και μέτρησα 60, θα του πείτε ότι με βάση την Conclud δεν έχετε υπογλυκαιμία και μην αισθάνεστε καμία ανησυχία. Το πρωτογενές καταληκτικό σημείο εδώ ήταν οι υπογλυκαιμίες. Και όντως τις υπογλυκαιμίες, τις συνολικές, τις συμπτωματικές, αυτές με το 54 που βάλανε, δεν υπήρχε διαφορά. Βέβαια, από εκεί και πέρα άρχισε η ανάλυση, γιατί σου λέει αναλύοντας, κάτι θα βρεθεί. Και όντως τις σοβαρές υπογλυκαιμίες ήταν λιγότερες. Ό,τι αναλύεις από εδώ και κάτω, όταν το πρωτογενές δεν ισχύει, είναι απλώς για να κάνουμε συζήτηση και να δημιουργούμε ερωτήματα και συζητήσεις. Διαφορετικές ομάδες, διαφορετικοί πληθυσμοί. Εδώ ήταν άνθρωποι που έκαναν ινσουλίνη πριν, ενώ στην Bright ήταν καινούργιοι φρέσκοι. Εδώ δεν έπαιρναν σουλφοενουρίες, δεν έπαιρναν GLP-1 και σε κάθε περίπτωση ήταν διαφορετικοί πληθυσμοί, αν αυτό σημαίνει κάτι. Και βέβαια στις ημερήσιες υπογλυκαιμίες που είναι οι πάνω γραμμές, θα προσθέτω εγώ και αυτήν εδώ τη γραμμή, που είναι οι ημερήσιες, που εδώ πραγματικά, παρόλο που εδώ στις νυχτερινές υπερέχουν οι αριθμοί υπέρ της Degludec, στις ημερήσιες, αν κάνει απλές αφαιρέσεις είναι αυτά, φαίνεται μια διαφορά που είναι υπέρ της U300. Δηλαδή ένα 18% σε σχέση με το 22%. Άρα, όταν συνολικά έχει ίδιες υπογλυκαιμίες και εσύ είσαι καλύτερος τη νύχτα, ο άλλος είναι καλύτερος την ημέρα. Ο καθένας, ανάλογα με το ποιο κομμάτι της ημέρας, ζει και ενδιαφέρεται. Και επίσης, κάτι το οποίο
επίσης δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται. Ποιος διακόπτει την ινσουλίνη και γιατί τη διακόπτει, γιατί δεν έχει λεφτά να την αγοράσει, γιατί ο γιατρός του δεν του τη γράφει, γιατί δεν τον αρέσει το στυλό. Σε κάθε περίπτωση στη μελέτη αυτή που είναι μελέτη της Νόβο φαίνεται ότι είναι πιο σπάνιο να κόψει την Degludec, ενώ στη μελέτη αυτή της Ανόφη φαίνεται ότι είναι πιο σπάνιο να κόψει την U300. Το αστείο συνεχίζεται. Εγώ πέρα από όλα αυτά και τελειώνοντας κύριε Πρόεδρε, θα προβληματιστώ μαζί σας το εξής. Λέμε μια καλή ινσουλίνη 24 ώρα, μάλιστα. Και φανταζόμαστε μια ινσουλίνη που έχει αυτά εδώ τα επίπεδα. Λέμε 24 ώρα σταθερά επίπεδα. Ωραία. Και η ερώτηση είναι, ο οργανισμός χρειάζεται όλο το 24ωρο σταθερά επίπεδα? Οι ανάγκες ινσουλίνη είναι αυτές? Γιατί από ό,τι ξέρουμε, και αυτή είναι άλλωστε και η φιλοσοφία των αντλιών, τη νύχτα από τις 4 και μετά και μέχρι το πρωί, οι ανάγκες είναι ψηλές. Εκεί λοιπόν χρειάζεται πολύ ινσουλίνη. Μέσα στην ημέρα αρχίζουν και πέφτουν, συχνά το απόγευμα είναι χαμηλές, τις πρώτες ώρες της νύχτας είναι πολύ χαμηλές. Άρα μια ινσουλίνη λεβέντισα που τα πάει μια χαρά στο 24ωρο, όταν οι ανάγκες δεν είναι το ίδιο όλο το 24ωρο, πώς συμπεριφέρεται? Και αν εμείς θέλουμε το 70 το πρωί που είναι η δύσκολη ώρα, μήπως αυτό σημαίνει 60 το απόγευμα? Και μήπως γι' αυτό μέσα στην ημέρα είναι οι περισσότερες υπογλυκαιμίες με κάποιες ινσουλίνες? Επομένως όλη αυτή η συζήτηση για τις πολύ αυστηρές ρυθμίσεις και με τα πολύ ωραία 24ωρα μόρια, συγχωρέστε με, αλλά στη φύση δεν έχουμε τη γνώση ότι χρειαζόμαστε σταθερή δόση ινσουλίνης ανά ώρα στο 24ωρο. Και αυτό ισχύει και για τον τύπο 1 και για τον τύπο 2 διαβήτη. Με αυτόν τον προβληματισμό λοιπόν θα πάω στις τελικές σκέψεις που λέει ότι η γλαρυγενική ινσουλίνη U300 μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη των γλυκαιμικών στόχων σε άτομα που λαμβάνουν τη μέγιστη μη ινσουλινική αγωγή. Απαιτεί, όπως και όλες οι ινσουλίνες, σωστή τυτλοποίηση. Να μην αδικούμε το φάρμακο ή την ινσουλίνη προκειμένου αν εμείς δεν το χρησιμοποιούμε σωστά. Παρουσιάζει λιγότερες υπογλυκαιμίες από τη U100 και έχει παρόμοιες υπογλυκαιμίες σε σχέση με τη νεότερη επίσης βασική ινσουλίνη Degludec. Οι τιμές που παρατίθενται, και ένα παράδειγμα που λέει ότι για έναν ασθενή με βάση τις μονάδες που χρειάστηκαν στην μελέτη που σας έδειξα στην Bright, το 54 και 043 αντίστοιχα, και είναι 80 κιλά ο ασθενής μας, στη μία περίπτωση θα χρειαστεί 43 μονάδες και στην άλλη 34. Γιατί μία ινσουλίνη, το μηνιαίο κόστος θεραπείας για το σύστημα υγείας και όχι για τη συμμετοχή του είναι 43 ευρώ και για τον άλλο 52. Ό,τι και αν αυτό σημαίνει στη δική σας κρίση και σκέψη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Έχουμε λίγα λεπτά για συζήτηση. Αν θέλεις, δεν μου αρέσει αυτό να είσαι σε σχολείο. Είμαστε σε συνέδρια. Όντως η ινσουλίνη είναι το πιο δοκιμασμένο φάρμακο το οποίο κυκλοφορεί σήμερα. Έχουμε σχεδόν 100 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά. Όντως υπάρχουν αυτά τα στοιχεία με την γλαρυγενική ινσουλίνη από τη μελέτη Bright. Ο Γιάννης ήταν πολύ αντικειμενικός και οι δύο ινσουλίνες είναι καλές ινσουλίνες, όμως θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη και τις ιδιαιτερότητες και η θεραπεία είναι εξατομικευμένη. Είπε ο Γιάννης ότι βάζουμε την ινσουλίνη όταν δεν είναι ρυθμισμένος ο ασθενής με τις μέγιστες δόσεις των άλλων αγωγών. Είναι γνωστό ότι οι άλλες αγωγές, δεν θα αναφερθώ σε κατηγορίες, δεν είναι πάντα ανεκτές και από τον ασθενή. Στην περίπτωση αυτή, η ινσουλίνη μπορεί να μπει και πιο ψηλά. Όπως πολλές φορές, Γιάννη, έχουμε πρόβλημα με τα πρωινά ζάχαρα και τουλάχιστον από τη δική μου εμπειρία, τα πρωινά ζάχαρα, τα αυξημένα, ρυθμίζονται πιο αποτελεσματικά με ινσουλίνη από τις άλλες αγωγές. Έχεις να πεις εσύ κάτι? Έχω να πω ότι όντως έτσι είναι και συχνά χρειάζεται βασική ινσουλίνη για να ρυθμίσει τα πρωινά ζάχαρα και συχνά οι ασθενείς απαιτούν ινσουλίνη για να πάρουν και μεγαλύτερα ποσοστά στο ΚΕΠΑ. Γιατί η κύρια έγνοια τους δεν είναι η αποφυγή των επιπλοκών, είναι η εξασφάλιση των απαραίτητων ποσοστών αναπηρίας για να εξασφαλίσει το επίδομα ασθένειας, διότι η ελλείψη πραγματικών επαγγελμάτων, καμιά φορά η ασθένεια γίνεται ένα πολύ καλό επάγγελμα. Επίσης το οικονομικό θέμα είναι πολύ
βασικό. Νομίζω ότι πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη. Και οι νέες τεχνολογίες έχουν δείξει πάρα πολλά στοιχεία, η συνεχής καταγραφή CGM, οι οποίες δείχνουν τη συχνότητα της υπογλυκαιμίας. Κυρίως αυτό που φοβούνται πολλοί είναι περισσότερο η νυχτερινή υπογλυκαιμία, διότι αυτή σχετίζεται και με τον ευνίδιο θάνατο, είναι θέμα και της λειτουργίας του συμπαθητικού νευρικού συστήματος. Και τι συμβαίνει με την καρδιά, υπάρχει μια, πολλές μελέτες, αλλά μια αρκετά αξιόλογη από το Πανεπιστήμιο του Sheffield. Επομένως, θέλουμε μια ινσουλίνη η οποία να είναι σταθερή, αλλά μην ξεχνάμε ότι δεν έχουμε ακόμη γλυκοζωοεξαρτώμενη ινσουλίνη, παρόλο που εδώ και πολλά χρόνια στο Children's Hospital, σε συνεργασία με MIT και με τον Justin, γίνεται μία προσπάθεια να δημιουργηθεί γλυκοζωοεξαρτώμενη ινσουλίνη και μπορεί να υπάρχουν σχεδιασμοί και μελέτες ακόμη και με εβδομαδιαίες ινσουλίνες, αν μην ξεχνάμε ότι η ινσουλίνη είναι φάρμακο και το οποίο έχει συγκεκριμένη φαρμακοκινητική και δεν ακολουθεί τις διακυμάνσεις της γλυκόζης. Γι' αυτό μπορεί να έχει πέσει το ζάχαρο και η ινσουλίνη, ακόμη το φάρμακο, να ανεβαίνει, να ανεβαίνουν τα επίπεδα και έτσι να παθαίνει ο ασθενής υπογλυκαιμία. Τι θεωρείς πιο δύσκολο, Γιάννη, στην έναρξη της ινσουλινοθεραπείας από τη δική σου εμπειρία, στους διαβητικούς τύπου 2 φυσικά? Η κατανόηση ότι δεν είναι τιμωρία, ούτε αποτυχία, αλλά ότι είναι συχνά ένα μέσο που μπορεί να τους βοηθήσει να πετύχουν την καλή γλυκαιμική ρύθμιση που θα έπρεπε να επιθυμούν και αυτοί όπως και εμείς. Και ότι το ερώτημα που έρχονται στο γιατρό συχνά δεν είναι, γιατρέ, πώς θα αποφύγω την ινσουλίνη, αλλά το πραγματικό ερώτημα είναι πώς μπορώ να ρυθμιστώ. Το ερώτημα δεν τίθεται λοιπόν η ινσουλίνη ή μη ινσουλίνη, όταν έρχεται η ώρα πραγματικά της ανάγκης της, είναι θέλετε ή δεν θέλετε καλή ρύθμιση. Σαφέστατα σήμερα, με δεδομένη την πλειάδα άλλων παραγόντων, μπορούμε να βάλουμε αυτό το ερώτημα όταν πραγματικά χρειαστεί, που σίγουρα χρονικά είναι πιο πίσω από ό,τι παλιότερα. Αλλά όταν έρθει η στιγμή εκείνη, το να καθυστερεί κανείς και να αποφεύγει είναι μια σκέψη και ένα ιδεολόγημα που έχει μείνει από παλιά και για το οποίο φταίμε συχνά κι εμείς, οι παλιότεροι τουλάχιστον συνάδελφοι. Συχνά τους διαβητικούς τύπου 2 τους απειλούσαν ότι αν δεν κάνουν αυτά που πρέπει καλά στον τρόπο ζωής, δίαιτα και άσκηση, θα καταντήσουν στην ινσουλίνη. Αν δεν διαβάζεις, παιδί μου, θα καταλήξεις στα σφαιριστήρια και στα ναρκωτικά. Κάπως έτσι. Επομένως, μην φοβάστε να βάλετε ινσουλίνη στον ασθενή σας. Έχουμε την ινσουλίνη του ΖΕΟ, η οποία είναι μια εξαιρετική ινσουλίνη και έχουμε αποκτήσει εδώ και αρκετά χρόνια εμπειρία με την ινσουλίνη αυτή. Και με αυτό θα ήθελα να κλείσω, αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, το δορυφορικό συμπόσιο για να είμαστε μέσα στον χρόνο. Σας ευχαριστώ.